αυτό το πάνελ, λοιπόν, πιστεύω ότι έχουμε μαζέψει ένα αρκετά καλό δείγμα από διάφορες θέσεις. Έχουμε, λοιπόν, δίπλα μας τον κύριο Μανώλη Κοβαρδί, ο οποίος είναι Operations Manager στη Eurobulk, μια εταιρεία που διαχειρίζεται μπαλκάριες. Ζαχαρόλα Λεμπέση, που είναι και ο Ethics Manager στην EPAR Navigation και την EPAR Bulkers, όπως καταλαβαίνετε, έχει και tankers και μπαλκάριες. Τον Αντώνη Τρακάκη, που είναι τεχνικός διευθυντής στην Arista Shipping, μια μικρή αλλά πολύ δυναμική εταιρεία και πολύ πρωτοπόρα εταιρεία στον χώρο του Dry Bulk. Την Dragana Gelasic, η οποία είναι HR Manager, μη σας προβληματίζει το όνομα, θα μιλήσει ελληνικά. Αν και όπως ακούσατε πριν, πρέπει να ξέρετε όλοι αγγλικά, πολύ καλά αγγλικά. Η Dragana, λοιπόν, είναι HR Manager στην Epsilon Lines Shipping και Managing Enterprise SA. Και last but not least, ο Κάπτεν Ανδρέας Στογατζής, στην άλλη άκρη του πάνελ. Έχουμε κοιτάξει να το πούμε, το κάνουμε σαν τους Ντάλτονς, έτσι, επειδή ο Ανδρέας δεν έχει σηκωθεί, δεν είναι εξίσου ψηλός όπως και εγώ. Καθόμαστε στις δύο άκρες, έτσι. Λοιπόν, ο Ανδρέας, λοιπόν, είναι Quality και Marine Manager, DPA και CSO, στην Alpha Bulker Ship Management της οικογένειας Αγγελικούση. Λοιπόν, θέλω, λοιπόν, να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα μικρό introduction, brief introduction, πολύ σύντομο, για τον καθέναν από εσάς. Έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας τα νέα παιδιά. Τι μήνυμα θέλετε να περάσετε, για ποιο λόγο, καταρχήν, ο χώρος των ναυτιλιακών εταιριών είναι ένας θελκτικός χώρος για τον κόσμο, να ακολουθήσει μια καριέρα. Μανώλη. Καλημέρα σε όλους σας. Να είστε καλά. Γιατί να ακολουθήσει κανείς μια καριέρα στην ναυτιλία? Γιατί είναι ένας από τους κλάδους τους ελληνικούς, ο οποίος έχει μια σημαντική ανάπτυξη, ακόμα και περιόδους που περάσαμε την γνωστή σε όλους κρίση, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος είναι παγκόσμιος και σε αυτόν εμείς έχουμε είμαστε στην ευχάριστη θέση να πρωτοπορούμε, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος διαρκώς εξελίσσεται και δίνει την ευκαιρία να δουλέψει κάποιος και σε παραδοσιακά τμήματα των ναυτιλιακών εταιριών, αλλά και σε άλλα τμήματα τα οποία εξελίσσονται και αναπτύσσονται με την ανάπτυξη τεχνολογίας και των κανονισμών, οι οποίοι έχουν να κάνουν με environment, με security, με άλλα πράγματα, τέλος πάντων, τα οποία δεν ήταν μέχρι τα τελευταία, πριν από 10-15 χρόνια, δεν ήταν καθόλου στην ατζέντα. Ζαχάρουλα. Καλημέρα σας και από μένα, ναι. Θα λέγω ότι έχουμε φοβερή τεχνογνωσία. Ακόμα και τις δύσκολες περιόδους που περάσαμε στην ναυτιλία, η τεχνογνωσία ήταν υψηλού επίπεδου. Εγώ είχα την ευκαιρία στην καριέρα μου να πάρω μέρος σε ένα benchmarking που κάναμε της ελληνικής ναυτιλιακής που ήμουνα, με την αντίστοιχη που είχαμε στο γραφείο στην Αγγλία και δύο γραφεία στην Αμερική. Και όταν συγκρίναμε τα διοικητικά συστήματα και αυτές τις εφαρμογές που είχαμε κάνει στο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας, ήταν απίθανη η τεχνογνωσία που είχαμε αναπτύξει και που οι άλλοι δεν είχαν σε σύγκριση με εμάς. Ο χώρος δεν έχει υποστηριχτεί καλά, νομίζω, από το πολιτικό μας σύστημα ή από την δημόσια διοίκηση, αλλά παρόλα αυτά υποστηρίζεται από πολύ μεγάλα ονόματα που είναι ιδιοκτήτες ναυτιλιακών εταιριών, εφοπλιστές, μεγάλα διοικητικά άτομα σε διοικητικές θέσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τον κόσμο μας σε αυτούς τους χώρους και στη τεχνογνωσία και να τους χρησιμοποιούμε κατάλληλα ανοίγοντας καινούριους χώρους. Όπως είπαμε τώρα, έχει μπει η cyber security, έχει μπει big data ανάλυσης. Έχουν μπει πολλοί τομείς και να τους αξιοποιήσουμε εκεί. Αντώνη. Καλημέρα και από μένα. Νομίζω ότι όσα παιδιά έχουν διάθεση για περιπέτεια και μάθηση και μπορούν να προσφέρουν αφοσίωση σε αυτό που κάνουν, η ναυτιλία είναι ο καλύτερος στίβος. Η ναυτιλία είναι ένας χώρος ο οποίος εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με σωστές ιδέες για να γίνουν πράγματα σωστά και ρεαλιστικά, γιατί μεταφέρουμε ψυχές και πανάκριβα φορτία. Οπότε χρειαζόμαστε σωστές ιδέες και σας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσετε τον κόσμο, όχι μόνο γεωγραφικά,
αλλά και να έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους, να γνωρίσετε νέες ιδέες και καταστάσεις οι οποίες ξεφεύγουν τα στενά γεωγραφικά μας όρια. Αλλά θέλει αφοσίωση και πολύ καλή γνώση στο αντικειμένο. Το πλοίο είναι ένας ανεξάντλητος χώρος εφαρμογής επιστημών. Ραγάνα. Καλημέρα και από μένα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Τρακάκη, δηλαδή πήρα ακριβώς οι λέξεις που ήθελα να πω και εγώ. Επίσης, η ναυτιλία είναι ένας χώρος που δεν κοιμάται ποτέ. Είναι ένας χώρος που δουλεύει 24 ώρο, 365 μέρες το χρόνο. Οπότε, αν κάποιος ενδιαφέρεται για αδρεναλίνη καθημερινή, για περιπέτεια, για challenge, είναι κατάλληλος χώρος και επίσης ένας χώρος που μαθαίνουμε καθημερινά πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ανδρέα. Καλό μεσημέρι και από μένα. Χαίρομαι που βλέπω νέους ανθρώπους και το πάνελ αυτό. Παραδοσιακά, λοιπόν, είμαστε μια ναυτική χώρα. Είμαστε αφοσιωμένοι στη θάλασσα και έχουμε πάρει πάρα πολλά πράγματα από τη θάλασσα. Αλλά σήμερα ένας νέος, το μοναδικό κίνητρο στην Ελλάδα που έχει για να ασχοληθεί με την ναυτιλία, πιστεύω είναι το οικονομικό. Και αν το δείτε μόνο αυτό, θα αποτύχετε. Γι' αυτό πρέπει να θέλετε, να σας αρέσει αυτή η δουλειά, να ξέρετε να διαχειρίσετε την πίεση, τη μοναξιά, είναι μια δύσκολη δουλειά, πολύ απαιτητική. Και αν μπορείτε να το κάνετε και το θέλετε πραγματικά, σας αρέσει, να συνεχίσετε. Okay. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πρώτο αρχικό μήνυμα. Τώρα, για να ξεκινήσουμε λοιπόν σωστά, θέλω να σε ένα λεπτό ο καθένας από εσάς να παρουσιάσει briefly τον εαυτό του, χωρίς να μου πει το βιογραφικό σας, και χωρίς να πείτε στον κόσμο το βιογραφικό σας, τα βιογραφικά είναι στο website. Θέλω να μας πείτε πόσα χρόνια έχετε στον χώρο, αν έχετε ταξιδέψει, και ήθελα να μας πείτε βασικά για ποιο λόγο επιλέξατε εσείς την ναυτιλία. Αυτό είναι το ρεζουμέ, νομίζω. Για ποιο λόγο βρεθήκατε εσείς στην ναυτιλία. Ήταν οικογενειακή παράδοση, ήταν τύχη, ήταν κάποιος γνωστός σας που σας τράβηξε. Πώς βρεθήκατε στην ναυτιλία. Λοιπόν, μέτριος μαθητής, θα μπορούσα να ήμουν πάρα πολύ καλός, δεν ήμουν μελετηρός. Βρέθηκα στην ναυτιλία από τύχη και από την προσέλκυση της μητέρας μου. Είχα έναν συγγενή, ο οποίος έγινε και μέντορας μου και ήταν το παράδειγμα για μένα στο πώς θα εξελιχθώ. Μάθαινα από αυτόν, όχι μόνο τη δουλειά, αλλά και το πώς ανέπνεε, πώς περπάταγε στο βαπόρι και όλα αυτά τα πράγματα. Έκανα μαζί του 2 χρόνια. Όμως τρογόμουνα, σιγά σιγά μεγαλώνοντας, ορίμαζα, άρχισα να σκέφτομαι και άλλα πράγματα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα ακούσματα. Τότε λοιπόν αποφάσισα μετά από 3-4 χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας να δώσω στο Πανεπιστήμιο μέσα από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο στην ΑΣΟΕ, Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τέλειωσα από εκεί με έναν καθηγητή, πάλι μέντορα, ο οποίος με έκανε να, παρόλο ενώ ταξίδευα, όταν έβγαινα για τα μαθήματα, ήμουνα κοντά του, παρακολουθούσαμε το πώς προσέγγιζε αυτό την Ακαδημία, το πώς δίδασκε. Σήμερα βλέπουμε αρκετά τέτοια παραδείγματα. Τότε δεν έπαιζε το σενάριο αυτό, ήταν πιο παραδοσιακά τα πράγματα. Στην πορεία συνέχισα να ταξιδεύω. Μου πήγε το σαράκι να κάνω μεταπτυχιακό, πάντα αφουγκραζόμενος, μιλώντας με κόσμο, στα βαπόρια μέσα, μιλώντας με ναυτικούς. Ήμουν ένας άνθρωπος που ψαχνόμουν, τέλος πάντων. Και συνεχίζω και ψάχνομαι τώρα. Μέσα από τη δουλειά μου στο Πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό, με προσέγγισαν στην πρώτη μου εταιρεία στην οποία δούλεψα. Ήταν τιμή και τύχη μεγάλη να δουλέψω σε μία από τις εταιρείες, τις οποίες θεωρώ, ανεξαρτήτως τι περνάει κανείς χρηματοοικονομικά, από τις πιο καλά structured εταιρείες του ελληνικού χώρου αυτή τη στιγμή. Εκεί για κάποιους λόγους, τους οικονομικούς, που είναι σημαντικοί για τη δουλειά μας και φαντάζομαι εδώ όλοι το έχετε στο μυαλό σας και νομίζω καλά κάνετε και το έχετε, αλλά μέχρι εκεί που πρέπει, όχι παραπάνω. Μετακινήθηκα σε μια εταιρεία η οποία αναπτύχθηκε πάλι και αυτό το είχα στο μυαλό μου. Πάντα πρέπει να ξέρεις πού φεύγεις, πού πηγαίνεις και να κάνεις πάντα την ανάλυση του ρίσκου, τα συν και τα πλήν. Έτσι, και να προχωράς με αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Από μικρός-μικρός μέχρι μεγαλώνοντας. Εκεί δούλεψα αρκετά, ήταν το περιβάλλον πολύ καλό, αλλά είχα μια προσέγγιση από την εταιρεία του Αγγελικούση, τα φορτηγά της εταιρείας,
στην εταιρεία των φορτηγών. Πάλι τα είδα τα δεδομένα. Η παλιά μου εταιρεία είχε κάνει μια συρρήκνωση εκείνη την περίοδο, η προηγούμενη μου εκεί που ήμουν. Δηλαδή, λέω, εδώ είναι μια ακόμα καλύτερη εταιρεία, θεωρούσα. Είχε άλλες ευκαιρίες για να αναπτυχθώ σαν επαγγελματίας κτλ. Βρέθηκα εκεί. Δούλεψα αρκετό καιρό, συνέτρεξαν κάποιοι λόγοι οι οποίοι έφεραν τα πράγματα και έπρεπε να σταματήσει η συνεργασία. Βρέθηκα σε μια άλλη εταιρεία που επίσης έχει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό πλοίων. Είναι μια άλλη προσέγγιση στο management, ομολογώ να πω. Όλη η εξέλιξη ήταν πάντα με challenges. Είχε πάντα προκλήσεις και είχε και οπωσδήποτε απολαβές, όχι με την οικονομική μόνο έννοια. Και αυτή ήταν η πορεία μου μέχρι τώρα. Ακόμα και τώρα πάντως δεν αισθάνομαι που έχω μια ηλικία συγκεκριμένη, αισθάνομαι δυνατός, παρακολουθώ τα πράγματα, δεν λέω ότι έχω κάνει, δεν έχω κάνει τίποτα, πιστεύω. Υπάρχει μέλλον και πρέπει κανείς να το κοιτάει με προσοχή και με αισιοδοξία. Ζαχαρούλα. Λοιπόν, εγώ είμαι 28 χρόνια στην ναυτιλία. Ξεκίνησα παραδοσιακά, ο πατέρας μου ήταν ναυτικός, ήταν καπετάνιος, είχε δικό του αλιευτικό, όχι μεγάλα τάγκερς και... αλλά το λάτρευα, όποτε μου έλεγε «θέλεις να έρθεις μαζί σου», τρελαινόμουν να πηγαίνω με τον πατέρα μου στη θάλασσα. Όταν έφτασα στην στιγμή να αποφασίσω την καριέρα μου, του είπα «θέλω να γίνω καπετάνιος» και μου λέει «αποκλείεται αυτό». Ξέχασέ το, εκείνη την εποχή οι γυναίκες στη θάλασσα ήταν απίθανο, έτσι. Και τρέφω φοβερό σεβασμό στις κοπέλες που βλέπω που ακολουθούν τώρα πια τη θάλασσα. Ήταν από τα πράγματα που θα ήθελα να είχα κάνει. Οπότε ακολούθησα το θεωρητικό κομμάτι. Ζούσα όμως στον Πειραιά, άρα η ναυτιλία ήταν γύρω μου και ήταν και μέσα μου. Οπότε διάλεξα τον ναυτιλιακό χώρο. Έχω κάνει τα πάντα, έχω καλύψει όλα, ό,τι τμήματα μπορούσαν να υπήρχαν σε ναυτιλιακή εταιρεία, αν τα έχω περάσει. Δεν φοβόθηκα ποτέ τα challenges. Είμαι ατυχερή γιατί όταν ο Στέλιος Χατζιωάννου δημιούργησε μια δική του εταιρεία, διάλεξε ένα πουλ ανθρώπων και πήρε και εμένα μαζί. Και μέσα από αυτό, ιδρύοντας μια νέα εταιρεία και ξεκινώντας από το μηδέν, που κανένας δεν ήξερε πώς να ιδρύσει μια καινούργια εταιρεία, δεν φοβηθήκαμε ποτέ να κάνουμε πράγματα. Θέλω και πρέπει, δεν υπήρχαν. Τα κάναμε τα πάντα. Τα πάντα. Θα πάμε και στο ΙΚΑ, θα πάμε και στο ΤΑΜΠΗ, θα πάμε και στην επιθεώρηση εργασίας, πράγματα που δεν τα είχαμε δει ποτέ στη ζωή μας, ούτε ξέραμε τι είναι αυτά. Δεν υπήρχαν barriers στα τμήματα ή στις θέσεις. Όλοι κάναμε τα πάντα και βοηθούσαμε μεταξύ μας ο ένας τον άλλον. Καλύπταμε όταν χρειαζόταν. Έχω κάνει και crewing, έχω κάνει και HR και κατέληξα βέβαια στο HSQE, που ήταν και η μεγάλη μου αγάπη. Και πάνω σε αυτό, πολύ αργότερα, έκανα και ένα μεταπτυχιακό με την παρότριση του διευθυντή μου. Ποτέ δεν είναι αργά και μάλιστα έμαθα ότι η εκπαίδευση... τότε άρχισα να συνειδητοποιώ ότι η εκπαίδευση είναι συνεχόμενη τελικά. Αυτή είναι η πορεία μου και ελπίζω να μάθατε κάτι μέσα από αυτή. Ναι, εμείς οικογενειακά δεν είχαμε καμία σχέση με τη θάλασσα, όμως η θάλασσα πάντα είχε ένα μεγάλο ερωτηματικό, τι είναι πέρα από αυτό που βλέπω. Μια γενικότερη στάση ζωής. Οι μηχανές ήταν οι πανέμορφες πάντα, γιατί είχαν μια απόλυτη νομοτέλεια. Αν μπορούσες να καταλάβεις τους νόμους, καταλάβαινε και πώς δουλεύουν και τι σου λένε. Έτσι, σπούδασα μηχανολόγος στο Πολυτεχνείο. Δούλεψα στο πέραμα για ένα διάστημα σαν δόκιμος μηχανής σε επισκευές, μετασκευές πλοίων. Στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακά στους τροβιλομηχανές, τα turbo που λέμε. Μετά ξεκίνησα σαν τρίτος μηχανικός σε πλοίο που ταξίδευα. Αργότερα βγήκα στη στεριά σαν βοηθός στα ανταλλακτικά, μετά υπεύθυνος ανταλλακτικών, στη συνέχεια βοηθός αρχιμηχανικού, αρχιμηχανικός, τεχνικός διευθυντής. Αυτό που μου κάνει, που νομίζω ότι είναι πιο ωραίο να πω την καριέρα μου, είναι ότι έχω γίνει ένας υπηρέτης του πλοίου, γιατί πραγματικά θαυμάζω το μεγαλείο αυτής της έννοιας. Είναι κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ μεγάλο και νιώθω πολύ χαρούμενος που ακολούθησα αυτή την καριέρα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω μεγάλη εμπειρία μέσα στην ναυτιλία. Η εμπειρία μου στην ναυτιλία είναι ένα χρόνο.
Είμαι μία Σέρβα που κατάληξε στην Ελλάδα πριν 6 χρόνια. Η καριέρα μου ήταν περισσότερο στο advisory και έτσι κατάληξα και στην ναυτιλία. Μου δόθηκε ευκαιρία και επειδή είμαι ένας άνθρωπος μου αρέσει πάρα πολύ τα δύσκολα, τις περιπέτειες, το challenge. Και η ναυτιλία είναι ένας χώρος, όπως είχαν αναφέρει και οι συνάδελφοι, που αυτή τη στιγμή αλλάζει πάρα πολύ. Είναι ένας παραδοσιακός χώρος που σε κάποια πράγματα μπορεί να έχει μείνει λίγο πίσω από κάποιες άλλες εταιρείες, άλλους κλάδους. Όμως τώρα έχει πάρει πάρα πολύ μπρος και είναι κατάλληλος χώρος για μάθηση, για σκληρή δουλειά και πολύ ενδιαφέρον δουλειά. Και μέσα σε αυτό το χρόνο έχω καταλάβει και εγώ τι σημαίνει το μικρόβιο της ναυτιλίας, γιατί αγάπησα και εγώ πάρα πολύ γρήγορα το κλάδο. Και αυτό που φέρνει αυτός ο κλάδος είναι μια περηφάνεια. Δηλαδή, όποιος δουλεύει στην ναυτιλία νιώθει περήφανος, γιατί έχει μια παράδοση και έχει μια ιστορία. Οπότε, αυτό είναι ένας λόγος παραπάνω, ο οποίος ελπίζω να περάσω πολλά χρόνια σε αυτό το κλάδο και να χτίσω και εγώ μια μεγάλη καριέρα στο κλάδο όπως οι συνάδελφοι. Αντρέα. Εγώ προέρχομαι από ναυτικές οικογένειες. Του πατέρα μου ήταν όλοι πλοίαρχοι και της μητέρας μου μηχανική. Αυτό είναι τυχαίο, πιστεύεις? Γιατί ήταν όλοι πλοίαρχοι από μια μεριά και όλοι μηχανικοί από την άλλη? Τυχαίο. Το λες και αφήνεις να αωρείτε κάτι στην άρα, δηλαδή. Εν τω μεταξύ δεν ακούσαμε και πολλούς μηχανικούς ή δεν είδαμε πολλούς μηχανικούς μέχρι τώρα. Αυτό λέγαμε με τον Γιώργο που ήμασταν κάτω. Τελείωσα τη σχολή της Κύμης. Το φυλάδιό μου εκδόθηκε το 15 Απριλίου του 1983. Είναι 35 χρόνια στον χώρο. Τελείωσα τη σχολή της Κύμης το 1988. Πήρα του Β πρώτος και του Α πρώτος πάλι. Και είχα την τύχη να δουλέψω σαν αξιωματικός και πλοίαρχος σε δύο από τις καλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα, στη Χέλεσποντ και στη Θένα Μάρες. Τα τελευταία 15 χρόνια, όταν ήμουν 40 χρονών, βγήκα στο γραφείο, είχα κάνει και ένα MBA στην Αγγλία. Και τα τελευταία 10 χρόνια δουλεύω για την κυρία Αγγελικούση. Διαχειριζόμαστε ένα στόλο 35 bulk carriers. Και βλέπω και παιδιά εδώ από την Ίδρα που έχουν έρθει και στα γραφεία μας. Τους έχουμε κάνει διάφορα σεμινάρια. Και χαίρομαι που σας βλέπω και μακάρι να είμαστε κίνητρο σήμερα για πολλούς από εσάς να πετύχετε αυτό που θέλετε, ό,τι θέλει ο καθένας. Okay. Έχω μία σύντομη ερώτηση για το πάνελ. Τι ιδιαίτερες απαιτήσεις έχει δουλειά σε μια ναυτιλιακή εταιρεία και συγκεκριμένα στο τμήμα με το οποίο εσείς δουλεύετε σε ένα τμήμα? Κάποιοι από εσάς έχουν εμπειρία και σε άλλα τμήματα προφανώς. Απλά θέλω να πείτε στον κόσμο τι ιδιαίτερες απαιτήσεις έχει η δουλειά σε μια ναυτιλιακή εταιρεία. Γιατί έχει και κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις. Στο operations για το οποίο θα σας μιλήσω τώρα, αλλά και σε κάποια τμήματα τα οποία εντάξει, και το safety quality. Το operations όμως, ας πιάσουμε το operations που είναι το πιο σημαντικό. Να πούμε εδώ, νομίζω χρειάζεται να πούμε έτσι σε 10 δευτερόλεπτα τι κάνει το τμήμα αυτό. Το operations είναι το coordination center της εταιρείας. Είναι το σημείο εκείνο στο οποίο θα έρθουν όλες οι πληροφορίες από τα βαπόρια. Θα έρθουν οι πληροφορίες και οι απαιτήσεις των ναυλωτών, όπως τις πάρει το chartering και τις μεταφέρει σε εμάς, στο operations δηλαδή, και θα πρέπει να τις διαχειριστούμε και να τις περάσουμε αφενός μεν στην εταιρεία, να πληροφορήσουμε την εταιρεία της κινήσης των πλοίων, τις απαιτήσεις των ναυλωτών για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τα πλοία κατάλληλα, αφετέρου να ενημερώσουμε τα βαπόρια ότι αυτές θα είναι το περίγραμμα πάνω στο οποίο θα κινηθούν στα ταξίδια τους. Και αυτό το πράγμα να το ανανεώνουμε καθημερινά με τις πληροφορίες που διαρκώς έρχονται και περνάνε μέσα από τους υπολογιστές μας, από τα συστήματα επικοινωνίας που έχουμε. Πελάτες έχει δηλαδή το operation, έχει και το βαπόρι και την εταιρεία. Αν το πάμε σε λίγο σε total quality management, το πελατειακό μας περιβάλλον είναι αυτό. Η δουλειά είναι απαιτητική, είναι σαν να είσαι ναυτικός κάποιες στιγμές. Παίζει ρόλο λίγο η δομή της εταιρείας, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρεις ότι είσαι διαθέσιμος, πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει να είσαι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο και να μπορείς να δώσεις και να
δίνεις λύσεις σε προβλήματα τα οποία δεν σου δίνουν πολλές φορές περιθώριο χρόνου να τα χειριστείς όπως τα ήθελες. Πρέπει με την εμπειρία σου και με την ευελιξία σου να επικοινωνείς με άλλους ανθρώπους σε άλλα περιβάλλοντα, σε άλλα μέρη του κόσμου, όλο τον κόσμο, να δίνεις λύσεις στα προβλήματα και σωστές οδηγίες και στην εταιρεία και στο βαπόρι. Ζαχαρόλα. Ωραία. Εμείς σαν τμήμα μεταφέρουμε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται διαχείριση και τρόπος εργασίας σε ένα σύστημα ποιότητας. Καταγράφουμε τις διαδικασίες αυτές. Έχουμε ιδιαίτερη πρόβλεψη και στόχο την ασφάλεια, είτε αυτή είναι η ασφάλεια των ανθρώπων που δουλεύουν πάνω στα πλοία μας, είτε αυτή είναι η ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο τα πλοία μας μεταφέρουν το φορτίο τους, είτε αυτό είναι ξηρό φορτίο, είτε είναι υγρό. Και φυσικά να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας με μία ποιότητα και να μείνουν ικανοποιημένοι από τα σέρβις τα οποία τους έχουμε προσφέρει. Η καθημερινή μας δουλειά είναι πολύ απαιτητική, γιατί παρακολουθούμε πολύ στενά τους καινούριους κανονισμούς που βγαίνουν και να τους μεταφέρουμε μέσα στο διοικητικό σύστημα και μέσα στον υπόλοιπο κόσμο στην εταιρεία για να οργανώσουμε τι θα πρέπει να αλλάξει στον τρόπο μας εργασίας ή τι θα πρέπει να φέρουμε καινούριο και να διαμορφώσουμε ξανά το διοικητικό μας σύστημα. Να κάνουμε εσωτερικούς ελέγχους και εξωτερικούς ελέγχους ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτά που λέμε ότι κάνουμε ή θεωρούμε ότι κάνουμε, πραγματικά τα κάνουμε και αν δεν τα κάνουμε, να καλύψουμε τα κενά και να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Και επίσης ένα μεγάλο κομμάτι που έχουμε αναλάβει εμείς τον τελευταίο καιρό, γιατί βλέπουμε ότι είναι η ανάγκη του μέλλοντος, είναι η εκπαίδευση του κόσμου και κατά πόσο αυτή γίνεται παίρνοντας υπόψη μας τα στρατηγικά πλάνα της εταιρείας, είτε αυτό είναι απόκτηση νέου στόλου, καινούργιες τεχνολογίες και πώς κάνουμε το προσαρμόζουμε αυτό στην εκπαίδευση και μετά στα διοικητικά συστήματα. Και τα μελλοντικά πλάνα της εταιρείας. Okay. Αντώνη. Υπάρχουν δύο ειδών απαιτήσεις. Η μία είναι τι απαιτεί η δουλειά μας από εμάς και τι απαιτούμε εμείς από τον εαυτό μας. Η δουλειά απαιτεί πάρα πολλά πράγματα. Απαιτεί πρώτα απ' όλα μεγάλη αφοσίωση. Εγώ ασχολούμαι με τεχνική διαχείριση των πλοίων, που σημαίνει ότι όποτε ένα πλοίο έχει ένα πρόβλημα, εγώ καλούμαι να τους βοηθήσω και να τους δώσω λύσεις. Φανταστείτε τώρα έχουμε πολλά πλοία μαζί πρόβλημα. Η ζωή του ανθρώπου διαμορφώνεται πάνω στη δουλειά του. Δεν έχουν προσωπική ζωή καθ' αυτή. Άρα, για να το κάνεις αυτό, για να το κάνεις καλά, πρέπει να το πονάς και να έχεις αφοσιωθεί στην έννοια αυτή. Αλλιώς δεν γίνεται. Παράλληλα, θέλει γνώσεις. Θέλει την ικανότητα να μπορεί οι άλλοι να τους κάνεις να σε ακολουθούν σε αυτό που τους λες. Πρέπει να ξέρεις τι τους λες. Πρέπει να είσαι καλά διαβασμένος. Πρέπει να καταλαβαίνεις την ψυχολογία του άλλου. Όταν όλο σε παίρνει 3 ώρα τα ξημερώματα και είναι σκασμένος ότι δεν παίρνει μηχανή μπροστά του, έχει σβήσει η μηχανή στη μέση του πελάγους, πρέπει να τον ηρεμήσεις, να τον βοηθήσεις ένα-ένα, step by step, ξημερώματα. Ακόμα και αν κοιμάσαι. Θέλει πολύ μεγάλη αφοσίωση και πολύ καλή γνώση. Και πέρα από αυτό είναι και τι απαιτήσεις έχουμε και εμείς από εμάς. Και μην ξεχνάτε στο σημείο αυτό ότι οι Έλληνες είμαστε κληρονόμια πολύ μεγάλη παράδοση. Η ελληνική ναυτιλία υπήρξε η καλύτερη και η πρωτοπόρο στον κόσμο για πολλά χρόνια. Και η γενιά μας λοιπόν καλείται αυτό που παραλάβαμε, το πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Να γίνουμε ικανοί διάδοχοι αυτών που μας αφήσαν την κληρονομιά τους. Πρέπει και μόνοι μας να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, να μην βλέπουμε τη δουλειά μας μόνο σαν κάτι πάω στο γραφείο μου και φεύγω. Αυτό δεν υπάρχει. Πώς μπορούμε να βελτιωνόμαστε και εμείς και τα πλοία μας και τα συστήματά μας και οι μέθοδοι μας. Είναι ένας χώρος με πάρα πολλές επιστημονικές προεκτάσεις, τις οποίες πρέπει και εμείς ήδη να θέλουμε να τις εφαρμόσουμε. Και αυτά που μάθαμε στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο, να τα κάνουμε πράξη. Λοιπόν, εγώ από το τμήμα που είμαι, που είναι HR, βλέπω όλα τα τμήματα και όλες τις απαιτήσεις που έχει η εταιρεία. Είμαι υπεύθυνη για όλους τους ανθρώπους που έχουμε στο γραφείο και απαιτήσεις που βλέπω εγώ και κάποια ιδιαίτερα πράγματα, ειδικά με νέες γενιές, είναι το 24ωρο. Δηλαδή, η ναυτιλία, όπως είπαμε, δεν κοιμάται. Και οι καινούριες γενιές, εδώ μιλάω και τον εαυτό μου, ότι και εγώ είμαι millennial, όπως λένε,
οι καινούριες γενιές πιο πολύ ζητάνε μια ισορροπία μεταξύ δουλειά και προσωπικής ζωής, ζητάνε λίγο πιο flexibility και πολύ συχνά όταν μπαίνουν στο κλάδο της ναυτιλίας υπάρχει λίγο αντίδραση, λίγο γκρίνια, γιατί δεν είναι όλοι έτοιμοι και προετοιμασμένοι να είναι διαθέσιμοι 24 ώρες. Οπότε αυτό είναι μια απαίτηση που έχει η ναυτιλία. Και το δεύτερο είναι υπευθυνότητα. Στην ναυτιλία πρέπει όλοι να είναι πάρα πολύ υπεύθυνοι και να υπάρχει ένα τεράστιο attention to detail. Για ποιο λόγο? Το λόγο είναι το safety. Όπως είχαμε αναφέρει, τα καράβια μεταφέρουν πρώτα απ' όλα ζωές, ανθρώπους. Ανθρώπους που έχουν οικογένειες, έχουν φίλους και όλοι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Κατά δεύτερο, μεταφέρουν πανάκριβα φορτία. Και το τρίτο, δηλαδή το τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι το περιβάλλον. Δηλαδή, αν κάτι συμβεί με ένα καράβι, μπορεί να κάνει και μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον μας. Οπότε, αυτό που έχει ναυτιλία, που μπορεί να μην είναι τόσο έντονο σε κάποιους άλλους κλάδους, είναι είναι η υπευθυνότητα και είναι attention to detail, οπότε κάποιος πραγματικά να έχει καλή τεχνογνωσία και να προσέχει τις λεπτομέρειες. Γιατί πολλές φορές άμα ξεφύγει μία λεπτομέρεια επειδή βαριόμαστε ή δεν έχουμε χρόνο, αυτό μπορεί να προκαλέσει μία τεράστια ζημιά. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην ναυτιλία κατά τη γνώμη μου. Ανδρέα. Ο ρόλος ο δικός μου στην ναυτιλία είναι κοινός και για τους συναδέλφους εδώ. Ο ρόλος μας για όλους όσους δουλεύουν στα γραφεία είναι να πηγαίνει ένα πλοίο από το Α στο Β με ασφάλεια. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να πετύχουμε. Ανεξαρτήτου τίτλων που γράφει η κάρτα μας. Τώρα πιο συγκεκριμένα ο δικός μου ρόλος στο γραφείο είναι πιο συνθετός, γιατί βλέπουμε όλα τα τμήματα και το safety και το marine, που σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι στο να εφαρμόζεται το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης στο πλοίο και στο γραφείο, που είναι δύσκολο κομμάτι, και σαν DPA ο ρόλος πάλι είναι είσαι ο κρίκος μεταξύ των πλοιοκτητών και των πλοίων. Είναι πολύ ευαίσθητος. Αυτό που απαιτεί η δουλειά, όπως είπα και στην αρχή, και δεν αλλάζει, είναι η διαχείριση πίεσης. Αυτά. Okay. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω, όλοι σας έχετε συναδέλφους που είναι νεοεισερχόμενοι στην ναυτιλία. Ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας, τι θέματα έχετε, τι βλέπετε σε αυτούς τους ανθρώπους, πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να προσαρμοστούν, τι θα θέλατε εσείς ενδεχομένως να έχουν αυτοί οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν παραπάνω και τι θέματα έχετε με αυτούς, τι challenges υπάρχουν στη διαχείριση αυτών των ανθρώπων που είναι νέοι και μπαίνουν στις εταιρείες να δουλέψουν πλέον, έτσι, Μάνολη. Να ξεκινήσουμε λίγο από τους trainees, που είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πολύ σωστά, νομίζω, αναπτύσσεται διαρκώς και οι εταιρείες αλλάζουν λίγο και την οτροπία τους που, στο να τους εκμεταλλευτούν και να τους βοηθήσουν, να τους εκμεταλλευτούν ενώ να τους βάζουν σε ένα χώρο που να λειτουργήσουν πραγματικά και όχι να πιάνουν απλά την καρέκλα για να συμπληρώσουν το διάστημα που πρέπει να συμπληρώσουν για να προχωρήσουν στο πανεπιστήμιο, στις σπουδές τους ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει πλέον ανταπόκριση, υπάρχει επικοινωνία των τμήματων και των στελεχών των τμήματων με τους ανθρώπους αυτούς. Γεγονός είναι ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία πραγματικά έρχονται και ταιριάζουν σε μια καρέκλα, είτε τρεινείς είτε υπάλληλοι πλέον, υπάλληλοι πια. Γιατί έχουν ενδιαφέρον, φαίνεται ότι έχουν κάνει μια προετοιμασία, είναι conversant σε πάρα πολλά θέματα. Μου είχε τύχει ένα βιογραφικό το οποίο είχε μια σελίδα από attendances, σεμινάρια, σε σχολεία, φοιτητής on, τρίτο, τέταρτο έτος, δεν θυμάμαι, μια σελίδα με ενημέρωση. Με ενημέρωση το τι έχει κάνει από σχολεία. Όταν κάτσε λοιπόν στη θέση και προσπαθούμε λίγο να τους δείξουμε αλλά και να μας προσφέρουν κάτι, να τους βάλουμε να λειτουργήσουν, τότε βλέπεις ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτό τα ανοιχτά αυτιά και το μυαλό, μπορούν πολύ πιο εύκολα, μιλάμε την ίδια γλώσσα συντομότερα,
από άλλους, στους οποίους πρέπει να εξηγήσεις τους όρους, την αργό όπως χρησιμοποιούμε εδώ στη δική μας περιοχή. Άραγε λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς ανοιχτόμυαλος, να έχει ακούσματα, να μην γίνεται φόκους ότι «Α, εδώ είμαι, πρέπει να οπωσδήποτε να εξελιχθώ μισθολογικά ή με άλλο τρόπο, για άλλο λόγο». Και να είναι εργατικός, να είναι διαθέσιμος και να είναι ευέλικτος, να έχει συναισθηματική νοημοσύνη όταν σε ένα τμήμα βλέπει μία πίεση ή σε διάφορα τμήματα βλέπει μία πίεση και πρέπει να τα συναναστραφεί για να φέρει σε πέρα στη δουλειά του. Θα πρέπει να λέει μέχρι πού θα πάω και πόσο θα προσεγγίσω τον καθένα. Σιγά σιγά αυτό με το χρόνο το καλλιεργεί και το εξελίσσει κανείς, ώστε να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Σε αυτό το τελευταίο βάζω πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία προσωπικά. Ζαχαρούλα. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που είπατε. Έχουμε τύχει και εμείς και έχουμε internships μέσα στο γραφείο. Όσο πιο καλά έρχονται προετοιμασμένοι, τόσο πολύ πιο εύκολο είναι να επικοινωνήσουμε την ίδια γλώσσα. Επίσης όμως έχω να πω ότι μέσα από τη δουλειά τους φαίνεται αν πραγματικά αγαπάνε την ναυτιλία και αν θέλουν να δουλέψουν αυτό το χώρο. Δηλαδή, και ακόμα και να μην ήξερε κάποιος ή να μην είχε κάνει σεμινάριο, αν πραγματικά ενδιαφέρεται, θα τον δεις ότι θα πάει από μόνος να πάρει κάποια manuals. Θα πάει παραδίπλα να ρωτήσει, να προσπαθήσει να κλείσει κάποια κενά που μπορεί να μην είχαν γίνει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης της αρχικής. Φαίνεται το ενδιαφέρον και αυτό φαίνεται από το body language, φαίνεται από τον τρόπο που αντιδράτε στα μικρά assignments που σας δίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύετε για αυτούς. Και φυσικά, να ξέρετε ότι αυτό κρατιέται από τις εταιρείες. Δηλαδή, αν σε αυτή τη διάρκεια έχει βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και μια πολύ καλή άποψη για εσάς, οι εταιρείες σίγουρα και στο επόμενο ίντερνετ, στην επόμενη κενή θέση που υπάρχει και θα θέλουν να πάρουν κάποια άτομα, θα σκεφτούν σίγουρα το δικό σας όνομα και το δικό σας βιογραφικό και έχει τύχει και σε εμάς το ίδιο πράγμα. Τώρα, όσον αφορά θέσεις, νέες θέσεις και όχι internships, γενικά, εγώ βλέπω πολύ μεγάλη δυναμική στα παιδιά που έρχονται, ότι έχουν πολύ καλή γνώση των πραγμάτων, δηλαδή δίνουν πολύ καλή δουλειά στα πανεπιστήμια που πηγαίνουν. Αντιμετωπίζουμε μερικές φορές κάποια προβλήματα, το ότι δίνουμε κάποιες assignment δουλειές και τα άτομα αυτά μένουν στο κουτάκι που τους δίνουμε. Μπορούμε, δεν βλέπεις, να θέλουν να το πάνε λίγο παραπέρα. Αυτό ήταν κάτι που νομίζω ότι ίσως είναι κομμάτι της γενιάς που αντιμετωπίζουμε τώρα ή της διαφοράς της δικής μας γενιάς με την νεότερη γενιά. Και εκεί θα πρέπει να δουλέψουμε να φέρουμε και τις δύο γενιές μαζί, να κατανοήσουμε τον τρόπο που δουλεύουν οι νεότερες γενιές και να προσπαθούμε να προσαρμόσουμε αυτά που τους δίνουμε στον τρόπο που έχουν μάθει τώρα πια να παίρνουν κάποιες πληροφορίες και να παίρνουν κάποιες οδηγίες για να εκτελέσουν ένα έργο. Ναι. Αντώνη. Εγώ στη ζωή μου νομίζω έχω διαβάσει τόσο πολύ που θα μπορούσα να δώσω πανελλήνιες 5 φορές μέχρι τώρα. Αλλά πιστέψτε με, το μόνο πράγμα στο οποίο δεν δίνω βαρύτητα είναι η γνώση. Το πιο σημαντικό πράγμα, ειδικά στους νέους ανθρώπους, είναι το attitude. Δηλαδή, πόσο το παιδί θέλει πραγματικά να κάνει αυτό το οποίο του ζητείτε να κάνει. Άμα θέλει, τα πάντα είναι δυνατά. Οι γνώσεις έρχονται. Το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι η ναυτιλιακή εταιρεία απαιτεί ένα φιλότιμο και απαιτεί ευσυνειδησία. Δεν γίνεται κλείνουμε το κομπιούτερ μας, πάμε στο σπίτι μας και ξαναρχόμαστε αύριο το πρωί. Είναι πολύ διαφορετικός κλάδος. Όσο τα πλοία ταξιδεύουν στο νερό, πρέπει το μυαλό μας να είναι κοντά τους. Δεν μπορούμε να τα αποχωριστούμε. Οι γνώσεις έρχονται. Το commitment πρέπει να είναι πάντα εκεί. Να ταυτιστούμε δηλαδή με το πλοίο τη δουλειά μας. Είναι πολύ σημαντικό. Και οφείλω να πω ότι ένα από τα λίγα πράγματα που σήμερα με κάνει να είμαι περήφανος είναι ότι στη ζωή μου συνάντησα μπροστά μου νέα παιδιά λίγες φορές, τα οποία πραγματικά πήραν το ρίσκο να με ακούσουν. Και σήμερα καμαρώνει τα παιδιά αυτά. Βγήκανε εξαίρετοι επαγγελματίες. Μπορεί να σταθούν σε οποιαδήποτε εταιρεία, σε οποιαδήποτε θέση. Θέλω να πω ότι επενδύστε, η ζωή είναι ένας κουμπαράς. Ό,τι δίνετε, παίρνετε. Αλλά πιο πολύ, δώσε την ψυχή σας. Να γάνα.
Λοιπόν, αυτό που βλέπω εγώ με νέες γενιές που έρχονται στην εταιρεία είναι φέρνουν και πάρα πολλά καλά. Προφανώς, γιατί φέρνουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, που βέβαια βάζει λίγο πρόβλημα στην εταιρεία πώς να κάνει bridge οι ανθρώπους που είναι λίγο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί δεν έχουν όλοι αλλάξει με το καιρό που πέρασε. Όμως τα νέα παιδιά φέρνουν φρέσκες ιδέες, διαφορετικό τρόπο σκέψης, είναι όριμη για δουλειά. Αυτό που βλέπω που είναι λίγο διαφορετικό από άλλες γενιές είναι το επίπεδο πώς μενατζάρουμε το στρες. Είναι το λεγόμενο resilience. Οι καινούριες γενιές συνέχεια βλέπω ότι λίγο πιο δύσκολα μανατζάρουν αν υπάρχει πάρα πολύ πίεση και πολλά στενά deadlines και αν αυτό συνεχίζει ένα χρονικό διάστημα, εκεί θέλει λίγο προσοχή και βοήθεια να μάθουν πώς μπορούν να μανατζάρουν αυτή την πίεση και αυτό το φορτίο δουλειάς χωρίς να τους προκαλεί πρόβλημα στην καθημερινότητα. Θα συμφωνήσω πάλι απόλυτα με τον κύριο Τρακάκη ότι είναι attitude. Και εγώ στη θέση μου όταν βλέπω βιογραφικά και καινούρια παιδιά, είτε για internship είτε για κανονικές θέσεις, προφανώς και βλέπω πτυχία τι κάποιος έχει κάνει, αλλά αυτό που για μένα τα κάνει διαφορά είναι το attitude, δηλαδή πόσο κάποιος είναι όριμος να μάθει καινούρια πράγματα, πόσο κάποιος είναι όριμος να κάνει ένα βήμα παραπέρα, να μην κάνει μόνο, δηλαδή αν κάποιος πει πέντε πράγματα, τα κάνω τα πέντε και τα τελειώσω. Όχι, να ζητήσω και το έκτο και να καταλάβω και συνολική εικόνα, γιατί κάτι κάνουμε. Δηλαδή όχι μόνο να κάνω αυτό που κάποιος μου είπε χωρίς να καταλάβω πώς αυτό που έχω κάνει προσφέρει στη μεγάλη εικόνα. Οπότε, πραγματικά το commitment σας και το attitude και τη θέληση να μάθετε και να κάνετε παραπάνω πράγματα είναι το κλειδί για επιτυχία σας, όχι μόνο στο κλάδο της ναυτιλίας, σε οτιδήποτε κλάδο διαλέξετε για την καριέρα σας. Ανδρέα. Μάλιστα. Χάρηκα πολύ που την έκανες την ερώτηση αυτή, Απόστολε. Εγώ για τη νέα γενιά και τις προηγούμενες έχω μόνο θετικά και μορφωτικά και επιμορφωτικά. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό. Και στην ναυτική εκπαίδευση πάρα πολύ καλό. Και αυτό το αποδεικνύουν και οι στατιστικές. Πώς πάει η ελληνική ναυτιλία. Μην ισοπεδώνουμε πράγματα. Πάνε πολύ καλύτερα. Αλλά, θες να πεις ένα αλλά τώρα εσύ. Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι με την οικογένεια Αγγελικούση αυτή τη στιγμή είμαστε στο 65%, ο στόλος έχει ελληνική σημαία. Υποστηρίζουμε πολύ τους Έλληνες ναυτικούς. Είμαστε η πρώτη εταιρεία που έχουμε 300 δόκιμους σε 365 μέρες running στο στόλο. Ήθελα να πω ότι έχουμε παιδιά αυτή τη στιγμή στο γραφείο που έρχονται κατευθείαν μέσα από τα πλοία και στο δικό μου το τμήμα είναι όλοι πρώην πλοιάρχοι και στο τεχνικό πρώην πρώτη μηχανική και 50% στο τεχνικό έρχονται από το Πολυτεχνείο. Τους είχαμε δώσει project τώρα σε παιδιά 24-25 χρονών, scrubbers, ballast water treatment, claims από new buildings. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Το attitude είναι θέμα ηλικιακό καθαρά για μένα. Οπωσδήποτε θα υπάρχει ένα επικοινωνιακό κενό σε διαφορές ηλικίας. Και το σεβόμαστε αυτό και τους προσέχουμε. Εντάξει, ξέρουν και αυτοί κάποια πράγματα, βλέπουν και κάποια πράγματα, θέλουν να είναι part of the game που είναι πολύ βασικό. Και αυτό το part of the game εμείς το κάνουμε πράξη. Πραγματικά τους ρίχνουμε στα βαθιά από πολύ μικρούς και πάμε πολύ καλά. Και να συνεχίσετε έτσι γιατί θα πάτε πολύ μπροστά. Να πω δύο πράγματα εδώ, γιατί είναι η ευθύνη των διοργανωτών η σύνθεση των πάνελ, πράγμα το οποίο μόνο ένα εμπειρομάτι μπορεί να το καταλάβει. Έχουμε αποφύγει να καλέσουμε στα πάνελ ανθρώπους που είναι μιας ηλικίας, εν πάση περιπτώσει. Όχι δεν υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν, έτσι, προς Θεού. Απλά νομίζω θα υπήρχε τρελό generation gap, έτσι. Όπως βλέπετε και σε όλα τα πάνελ, συμμετέχουν κατά κανόνα νέοι άνθρωποι. Άνθρωποι που, εν πάση περιπτώσει, χαρακτηρίζουμε νέοι. Τώρα υπάρχει και ένα youthification, βλέπεις τον 70 χρονών, νέος λέει. Okay.
Τώρα, υπάρχουν θέματα. Αυτό που είπε ο Ανδρέας, που έθιξε ο Ανδρέας και αυτό που είπε η Ζαχαρούλα πριν είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα του attitude το θίξαν και οι υπόλοιποι, και ο Αντώνης και η Δραγάνα. Να πω με αυτό που ο Ανδρέας έχει μεγάλη σημασία. Πολλές φορές, ίσως πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι δεν το καταλαβαίνει, αλλά για έναν που είναι απ' έξω και το βλέπει να συμβαίνει, είναι πολύ σημαντικό. Ο μόνος τρόπος να αποκτήσετε εμπειρία είναι να πέστε στα βαθιά. Αυτό που μόλις είπε ο Ανδρέας έτσι απλά, ότι παίρνουμε παιδιά που είναι 25 και τους δίνουμε challenges. Έτσι. Και θα δούμε πώς θα αντεξέλθουν αυτά τα challenges. Προφανώς θα κάνουν και λάθη. Έτσι. Μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτό. Το θέμα είναι πόσο είμαστε πρόθυμοι να τα δούμε, να τα βοηθήσουμε κτλ. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι να σας δώσουν challenges, δεν πρόκειται ποτέ να πάτε παρακάτω. Θα μείνετε μια ζωή να βγάζετε φωτοτυπίες, είτε είστε στα αγοράκια, είτε κοριτσάκια, και να φτιάχνετε καφέδες. Και να πηγαίνετε για εξωτερικές εργασίες. Και να παραγγέλνετε κουλούρια, δεν ξέρω και εγώ, και τυρόπιτες. That's it. Δεν πρόκειται ποτέ να πάτε παρακάτω, εάν δεν σας δοθούν ευκαιρίες τέτοιου τύπου. Έτσι, αυτό εννοείται ευκαιρίες. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι το attitude είναι ένα θέμα και υπάρχει δυστυχώς πολύ old school thinking στην ελληνική ναυτιλία. Όχι εδώ σε αυτούς που βλέπετε στο πάνελ σήμερα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικά σε κάποιες εταιρείες πολύ συντηρητικοί. Αν ο άνθρωπος που έχει τα γκέμια μιας εταιρείας είναι πάρα πολύ συντηρητικός, δεν θα αφήσει και τους άλλους από κάτω να πάρουν ευθύνες. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό. Όχι όμως προσέξτε μόνο στην ναυτιλία, ισχύει παντού, σε όλη την ελληνική επικράτεια, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Οπότε αυτό που ο Ανδρέας έτσι απλά, θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το να δίνονται ευκαιρίες σε αυτούς τους νέους ανθρώπους, διότι χωρίς ευκαιρίες δεν πρόκειται να πάει κανείς παρακάτω. Και να σας πω μια πολύ μικρή σύντομη ιστορία. Επειδή γνωρίζω χιλιάδες ανθρώπους στην ελληνική ναυτιλία, έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο, είναι πολύ σαν αυτόν, μην νομίζετε ότι είναι ο μόνος. Ο άνθρωπος αυτός είναι σήμερα 75 χρονών. Τι κάνεις εσύ κατά Γιώργη, είμαι διευθυντής σε ένα γραφείο. Πολύ ωραία. Η εταιρεία του είναι μια καταπληκτική εταιρεία, έχουν 10-15 πλοία. Όλα τα πλοία είναι ελληνική σημαία, όλα τα πλοία τα έχουν χτίσει οι ίδιοι και τα έχουν σκραπάρει οι ίδιοι. Δεν έχουν αγοράσει second hand 50-70 χρόνια. Υπάρχει εταιρεία, δεν έχουν αγοράσει ποτέ second hand πλοία. Πολύ σπάνια εταιρεία, έτσι. Η εταιρεία αυτή λοιπόν, εσύ τι κάνεις, είμαι διευθυντής εδώ. Από πότε είσαι διευθυντής, εδώ και 40 χρόνια. Από τότε που άνοιξε το γραφείο στον Πειραιά. Τι έκανες πριν να ανοίξεις το γραφείο στον Πειραιά, ήμουν πλοίαρχος σε πλοίο της εταιρείας. Αυτό που είπε ο Ανδρέας έτσι απλά, είμαι πλοίαρχος, δουλεύω μια εταιρεία, είμαι committed σε μια εταιρεία που καμιά φορά δεν του δίνουμε σημασία. Είμαι committed σε μια εταιρεία, είμαι 20 χρόνια στην εταιρεία αυτή περίπου, 15, έχω φτάσει πλοίαρχος. Η εταιρεία αποφασίζει να με βγάλει έξω για να ανοίξω ένα γραφείο. Μου είχε εμπιστοσύνη, Ανδρέα, έτσι. Μου είχε εμπιστοσύνη. Με βγάζει έξω, μου αναθέτει την ευθύνη να ανοίξω το γραφείο. Και αυτός ο άνθρωπος είναι στην ίδια θέση 40 χρόνια, 35 χρόνια. Τώρα αυτό είναι και καλό και κακό. Καλό για εσάς γιατί βλέπετε τι σημαίνει commitment. Κακό όμως γιατί αυτός ο άνθρωπος, και δεν το λέω με κακό τρόπο γιατί τον αγαπώ πολύ, έχει πιάσει μια θέση που θα μπορούσε να έχουν πάρει και άλλοι. Και αυτός ο άνθρωπος, μπορεί κάποια στιγμή που καθόμαστε στο γραφείο του, περνάει ένας τύπος που είναι στην ηλικία μου και του λέει, όχι τώρα, πριν από 10 χρόνια. Και του λέει, κατά Γιάννη, του λέει, τι κάνεις εκεί. Λέει, κατά Γιώργη, ήθελα να σε ρωτήσω, λέει, αν θα πάρει μπάνκερ στο πλοίο στη Σιγκαπούρη. Του λέει, παιδί μου, και είχε δίκιο σε αυτό που του λέει, μην νομίζετε ότι του είπε μαγκιά. Του λέει, παιδί μου, του λέει, διάβασε αυτό το πράγμα που κρατά στα χέρια σου. Είναι τέλεξ, του λέει, δεν είναι τζοκόντα, δεν είναι αφηρημένη τέχνη. Αν διαβάσει το τέλεξ, θα καταλάβει. Το θέμα είναι όμως ότι δεν δίνονται και ευθύνες και ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους. Αυτό που μόλις είπε ο Ανδρέας είναι πολύ σημαντικό, θέλω να ξέρετε. Ναι, ναι. Αν δεν πάρετε ευθύνες, δεν πρόκειται ποτέ να πάτε παρακάτω. Έτσι. Μόνο να προσθέσω κάτι. Δυστυχώς στην καθημερινότητα γίνονται πολλά πράγματα. Και πολλές φορές οι managers ή γενικώς άνθρωποι στο γραφείο δεν σκέφτονται να δώσουν, να κάνουν delegate. Πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν μια δυσκολία να κάνουν delegate τα πράγματα. Οπότε το ρόλο σας είναι να τα ζητήσετε. Δηλαδή, μην ντρέπεστε, ζητήστε, να πείτε ανοιχτά, θέλω να μάθω παραπάνω, θέλω να κάνω κάτι, δώστε μου μένα να το κάνω αυτό, να προσπαθήσω. Γιατί πολλές φορές, δυστυχώς, η ευκαιρία δεν θα σας έρθει στο πιάτο σερβιρισμένο. Πρέπει να το ζητήσετε ήδη, να έχετε αυτό το μέσα σας, να πολεμάτε για να πάρετε την ευκαιρία. Γιατί οι ευκαιρίες δεν είναι πάντα σε κάθε γωνιά στο γραφείο. Αυτά είναι όλα πολύ σωστά και συμφωνώ φυσικά σε όλα. Εγώ θέλω να σας προσθέσω μόνο ότι οι ευκαιρίες δεν θα σας έρθουν όταν το θέλετε εσείς. Η ευκαιρία θα έρθει κάποια στιγμή που μπορεί να είστε προετοίμαστοι, μπορεί να είστε αλλού. Πρέπει τότε να καταλάβετε, πρέπει πραγματικά να συμμετέχετε στη λειτουργία της εταιρείας σας, να είστε μέρος της, να ξέρετε τι συμβαίνει τριγύρω σας. Και όταν κάποιος ζητήσει τη γνώμη σας, ζητήσει τη συνδρομή σας, να καταλάβετε ότι παίζετε ένα ρόλο εκεί μέσα. Και δεν είστε διακοσμητικά στοιχεία. Και τότε λοιπόν και εσείς να διεκδικήσετε την τύχη σας. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, γιατί εγώ το έχω ζήσει προσωπικά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα στο κοινό. Θα ήθελα να δούμε ποιος μπορεί να έχει να ρωτήσει κάτι ή να τοποθετηθεί σε αυτά τα πράγματα που είπαμε.
Δεν δαγκώνουμε. Λοιπόν, και επειδή σας βλέπω και είσαστε λίγο διστακτικοί, όλα τα κοινά είναι διστακτικά. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω, έχω κάνει τσέα πάνω από 50 conferences σε Ελλάδα και εξωτερικό, παντού σε όλο τον κόσμο τα ίδια. Όταν ρωτάς, κανείς δεν θέλει να απαντήσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα poll. Θέλω να σηκώσετε τα χέρια σας όσοι ενδιαφέρεστε να δουλέψετε σε ναυτιλιακές εταιρείες. Για σηκώστε τα χέρια σας. Μπράβο τα ζουζούνια, πολύ ωραία. Όλα αυτά τα ζουζούνια που σήκωσαν το χέρι τώρα, δεν θα έπρεπε να έχουν μια ερωτησούλα για το πάνελ μας? Εδώ είναι οι άνθρωποι, να τι. Δεν θα έπρεπε. Ζουζούνια είπαμε. Μισό λεπτό να πούμε στα ζουζούνια προτεραιότητα. Ζουζούνι, ανήκουμε στην κατηγορία ζουζούνι. Ακούω. Ναι. Okay. Εντάξει. Εντάξει, είναι μπαμπαλό ζουζούνι. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, καλησπέρα σας από μένα και στους ομιλητές και στους ακροατές. Ονομάζομαι Λιώγας Ιωάννης, είμαι υποπλοίαρχος και αρρωστούχος απόφοιτος της σχολής της Σίδρας. Μετά από τόσα χρόνια, από τότε που αποφύτησα το 2011, έχω έρθει σε ένα σημείο στην καριέρα μου που έχω αποκτήσει και ένα μεταπτυχιακό. Λοιπόν, θα ήθελα να τοποθετηθώ όσον αφορά και για τους συναδέλφους που ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους, αλλά όσο και στους υπόλοιπους που έχουν φτάσει σε ένα αλφα σημείο στην καριέρα μας και ζητάμε το κάτι παραπάνω. Τα τελευταία χρόνια, μιλώντας και με τους υπόλοιπους συναδέλφους, βλέπω ότι υπάρχει μια προτίμηση από όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα, παρόλο ότι υπάρχει ελληνόχτος στόλος, να υπάρχουν περισσότερα λαδαπά πληρώματα και να προτιμούνται αυτά, παρότι οι Έλληνες αξιωματικοί. Φύγεις, και στο γραφείο και στο πλοίο. Φύγει σε ένα θέμα το οποίο έχει προφανή απάντηση, αλλά δεν είναι της παρούσης. Πέρα από το οικονομικό κομμάτι, επειδή μου έχω προσπαθήσει να... Επειδή το φύγεις όμως, μια φορά είχα συναντήσει μια πολύ μεγάλη εταιρεία κάποιον που λέει ναι, θέλω να γίνονται δύσκολες ερωτήσεις, γιατί κάποιες δεν πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε, έτσι. Χωρίς να θέλω να πάρω κάποια μεριά, επειδή καταλαβαίνω τι γίνεται, θα πω το εξής. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι εφοπλιστές, έχω συναντήσει πολλοί κόσμο που λέει μπήξε, δείξε, η κακή αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι εφοπλιστές καλούνται να κάνουν παιχνίδι σε μια πλήρως παγκοσμιοποιημένη οικονομία και πρέπει να ανταγωνιστούν το Φιλιππινέζο, το Γερμανό, τον Άγγλο, τον Νορβηγό, οι οποίοι χρησιμοποιούνται διάφορους τρόπους προκειμένου να κερδίσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό γίνεται όταν παίζεις ένα παιχνίδι που είναι παγκοσμιοποιημένο. That's it. Σίγουρα. Πέρα από τούτο όμως, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή μου έχει τεθεί και από τη μία μεριά από την άλλη. Έχει τύχει να κάνω αίτηση σε εταιρείες και να μου πούνε ότι είσαι overqualified. Πράγμα που οποίο δεν πιστεύω ότι υπάρχει να είναι κάποιος άνθρωπος overqualified για κάτι, από τη στιγμή που υπάρχει κάτι που μπορείς να μάθεις παραπέρα. Θα σου πω κάτι για το overqualified, γιατί δεν θέλω να το απαντήσει κάποιος στο πάνελ. Επειδή έχω δει και, ο ίδιος είμαι στη θέση να προσλάβω κόσμο και προσλαμβάνω κόσμο κτλ. Είναι ο ίδιος άνθρωπος να πάει να κάνει ένα CV να υποβάλει σε μια εταιρεία με 3 πλοία, είναι overqualified. Σε μια εταιρεία με 50 πλοία, ίσως είναι πιο κατάλληλος, έτσι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο ότι είμαι overqualified για άλλους και για τα πάντα. Μπορεί να σου το έχουν πει όμως αυτό. Σίγουρα. Και κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Είναι το εξής, ότι σε πολλές εταιρείες έχω πάει και με έχουν απορρίψει με το θέμα ότι είμαι Έλληνας. Παρόλο που βλέπω και άλλοι συναδελφοί δηλαδή. Για να ταξιδέψει για το γραφείο. Ορίστε. Για να ταξιδέψει για το γραφείο. Και για τα δύο. Για το γραφείο γιατί, στην Ελλάδα γιατί. Δεν το γνωρίζω αυτό. Γι' αυτό ρωτάω και μια απάντηση από εσάς που δουλεύετε στα γραφεία και είστε καταξιωμένοι άνθρωποι. Γι' αυτό θέλω μια απάντηση. Στην Ελλάδα δεν το έχω ακούσει. Αλήθεια σου λέω. Και έχω ακούσει πολλά πράγματα. Έτσι. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Να σου πω, αν θέλεις κάτι. Μας είπες ότι είσαι αριστούχος στη σχολή σου, είσαι υποπλοίαρχος, έχεις κάνει το μεταπτυχιακό σου. Και ας πούμε ότι έρχεσαι να σε προσλάβω εγώ. Έτσι. Το κρού θα σε προσλάβει, αλλά θα το ευλογήσω εγώ. Ειδικά όταν είναι senior officer κάποιος, έτσι. Για τα πλοία. Για τα πλοία μιλάμε τώρα, ναι. Καταρχήν. Αλλιώς θα πάμε στην Τραγάνα. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα εδώ. Θα με ανησυχήσει το βιογραφικό σου. Θα με ανησυχήσει, διότι εγώ θέλω ένα βαπόρι το οποίο να πιστέψουμε σε σένα, να δουλέψει το βαπόρι, να δουλέψει απροβλημάτιστα, χωρίς να αληθορίζει στο πρώτο διάστημα τουλάχιστον που θα κάνουμε τη συνεργασία. Δηλαδή, δεν θέλω να έρθει σε ένα βαπόρι να πούμε: α, πάμε να κάνουμε μια συνεργασία τώρα και θα ξέρω ότι στο επόμενο θα μου ζητήσει ή θα μας ζητήσει τη εταιρεία από την εταιρεία να βγει έξω. Θα ήθελα δηλαδή να υπάρχει ένα βάθος χρόνου μέσα στο οποίο θα κάνουμε μια συμφωνία, να σε δούμε πρώτα, να δούμε ότι κάνει τη δουλειά σου καλά στο πλοίο και μετά θα δούμε και άλλο πλοίο και άλλο πλοίο και κάποια στιγμή, σε τακτό χρονικό διάστημα, όταν θα σπίσει τα μαλλιά σου, να συζητήσουμε για κάτι άλλο. Που μέχρι τότε μπορεί κάτι άλλο να μας πεις. Να μας πεις δεν σου κάνουμε, δεν μας κάνει, δεν σου κάνει η εταιρεία. Και μέχρι τότε θα έχεις εξελιχθεί και στη γνώση σου και στις εμπειρίες σου και σε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά από τη μεριά του βαποριού. Από τη μεριά του γραφείου πάλι, είναι οικονομικός που ίσως υπονοεί
ο κύριος Μπελόκας υπονόησε πριν, είναι ένας λόγος είναι αυτός. Αν είσαι διατεθειμένος όμως να δουλέψεις σε ένα περιβάλλον που δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και εσύ να συνεργαστείς μαζί, δεν θα έβλεπα πρόβλημα να σε προσλάβει, όχι η δική μας ή κάποια εταιρεία που εγώ γνωρίζω, αλλά οποιαδήποτε εταιρεία. Δεν βλέπω κάποιο θέμα. Αν συμφωνήσουμε τα οικονομικά, δούμε ότι το περίγραμμά σου κάνει από εμπειρίες και από γνώσεις. Και λίγο ακόμα να σε δούμε πώς θα συνεργαστείς με τους ανθρώπους. Αλλά ούτως ή άλλως τώρα οι εταιρείες κάνουν, νομίζω, σοφά. Δίνουν ένα διάστημα 2, 3, 4 μηνών που υπάρχει μια συνεργασία πιο χαλαρή μέχρι να σε δούμε. Να έρθεις, δηλαδή, έχει γίνει η πρόσληψη, αλλά τους 4 πρώτους μήνες έχουμε το δικαίωμα να χωρίσουμε τη σχέση, χωρίς να υπάρξουν επιπτώσεις στον ένα ή στον άλλον, να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την άβρα συνεργασίας με το άλλο προσωπικό. Αυτά τα προβλήματα βλέπω εγώ, αν είναι προβλήματα. Αυτές τις μεθόδους χειρισμού. Καταλαβαίνω απόλυτα και σαφώς συμφωνώ μαζί σας, γιατί όταν θες να συνεργαστείς με μια εταιρεία, προφανώς πρέπει να χτίσεις το confidence που λένε, που να έχουν στο εσένα νέα πάνω, ώστε να μπορέσεις και εσύ αργότερα να προωθηθείς και να εξελιχθείς. Απλά επειδή το βλέπω σαν φαινόμενο το οποίο μεγαλώνει και διωγγώνεται σιγά σιγά, γι' αυτό ήταν και η ερώτησή μου προς εσάς, καθώς δεν είναι μόνο η προσωπική μου εμπειρία, αλλά είναι και από άλλους συναδέλφους, ας πούμε, και το θέτω σαν το έθεσα σαν ερώτηση της γενιάς της δικής μου, που αυτή τη στιγμή είναι υποπλοίαρχη ή πάνε για το βαθμό του πλοιάρχου. Αυτό. Ναι. Κάτι άλλο, κάποιος άλλος θέλει να ρωτήσει ή να τοποθετηθεί, να κάνει κάποιο μικρό σχόλιο. Τίποτα. Όχι. Ούτε, για πες μας. Ναι, πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα μικρόφωνο. Μπράβο. Γεια σας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνου Σωτήριος. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τρακάκη, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά επειδή και εγώ σπουδάζω μηχανολόγος, μηχανικός. Πόσο σημαντικό είναι... Ο Αντώνης είναι ναυπηγός μηχανολόγος, έτσι. Μηχανολόγος. Μου το είπε. Εντάξει, κοντά. Δεν είναι κοντά, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Και εγώ μηχανολόγος έχω σπουδάσει, δεν είναι το ίδιο, αυτό λέω. Πάμε. Λέγε. Πόσο σημαντικό είναι για να έχεις μια καριέρα σαν μηχανικός στην ναυτιλία, να έχεις μπαρκάρι. Είναι αρκετά σημαντικό, είναι λίγο. Ποια είναι η σημασία, αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι πολύ σημαντικό. Εμένα με βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα. Στο Πολυτεχνείο πέραμε πάρα πολύ καλές θεωρητικές γνώσεις, αλλά όταν πας πάνω στο πλοίο δίνεις μια εικόνα σε αυτό που ξέρεις. Μιλάμε για μηχανές, μιλάμε για συστήματα, μιλάμε για στοιχεία μηχανών. Όταν πας πάνω στο πλοίο όλα αυτά βλέπεις πώς είναι, πόσο μεγάλα, πόσο εύκολα να τα χειριστείς, πόσο δύσκολα. Τι είναι η φθορά, έρχεσαι σε επαφή με τη φθορά, βλέπεις κάτι το οποίο έχει δουλευτεί, έχει χαλάσει. Από την άλλη μεριά, αν θες να ακολουθήσεις μια καριέρα σε ναυτιλιακή εταιρεία, η υπηρεσία πάνω στο πλοίο, και εμένα έτσι με βοήθησε πάρα πολύ, ήταν ότι με έκανε να καταλαβαίνω τους ναυτικούς. Γιατί όταν είσαι σε επαφή με τον ναυτικό, πρέπει να καταλαβαίνεις την ψυχολογία του, την ψυχοσύνθεσή του, πρέπει να μπορείς να επικοινωνείς μαζί του με έναν τρόπο που είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι όταν μιλάς, πάμε για ένα καφέ. Μιλάς για ένα πρόβλημα, οπότε πρέπει να έχεις άμεση επικοινωνία σε ένα διαφορετικό επίπεδο μαζί τους. Είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα η επαφή με Έλληνες ναυτικούς δημιουργεί πολύ περισσότερη προστιθέμενη αξία σε ένα νέο. Είναι δηλαδή καλό ξεκίνημα να βγάλεις ένα ναυτικό φυλάδιο και να κάνεις κάποιο ταξίδι, πιστεύετε? Εγώ έτσι έκανα, με βοήθησε πάρα πολύ, αλλά θέλω σε παρακαλώ να έχεις πάντα υπόψη σου ότι αυτά που ξέρουμε είναι λιγότερα από αυτά που δεν ξέρουμε. Ναι, όταν πάμε στο πλοίο πρέπει να είμαστε πραγματικά έτοιμοι να μάθουμε. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ο Αντώνης το πέρασε τώρα έτσι τα ψηλά. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει? Ναι, έχει ένα μικρόφωνο εκεί. Ναι, καλησπέρα. Λουλούδης Αλέξανδρος λέγομαι. Ήθελα να ρωτήσω, εντάξει, επειδή περισσότερο εδώ πέρα είμαστε άτομα τα οποία θέλουμε να μπούμε στον κλάδο και εγώ προσωπικά κάνω αυτή τη στιγμή μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Πειραιάς, Shipping Management. Πρώτο πτυχίο τι έχεις κάνει? Οικονομικό. Okay. Έχω τελειώσει. Εντάξει, είναι κοινό μυστικό και το ακούμε συνέχεια και ήθελα να μου πείτε από τη δικιά σας πλευρά και πώς το βλέπετε. Αυτό που λένε όλοι ότι έχεις το μέσο για να μπεις στην εταιρεία. Καλά τώρα, εντάξει, έτσι τα λένε όλοι τώρα, εντάξει. Συμφωνώ. Θέλω να
μας δώσεις... Όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει όχι, δεν δουλεύει το σύστημα έτσι. Εντάξει, okay. Συμφωνώ, γι' αυτό yeah. το κάνω. Εγώ ξέρω. Α, κάτσε, μισό. Εγώ διαφοροποιούμε. Ακούσουμε. με σωστό τρόπο πιστεύω. Όταν έχουμε 10 ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ένα αίτημα για... Γιατί πραγματικά μιλάμε για εταιρείες οι οποίες δεν φωτογραφίζουν τη θέση, που και αυτό μπορεί να συμβαίνει, αλλά πάμε λίγο στη λογική ότι έχουμε μια θέση, την μοιράζουμε με... Καταρχήν οι δουλειές στην ναυτιλία περισσότερες φορές είναι word of mouth, ο ένας τον άλλον, έτσι. Δουλεύει λιγότερο το στέλνω βιογραφικά και αρχίζουν και με βλέπουν με ένα επιστημονικότερο τρόπο κτλ. Φεύγουμε όμως από το word of mouth, δεν είναι σε αυτήν την κατηγορία. Και πάμε στη λογική ότι έχουμε απλώσει τις κεραίες μας, έχουμε βγάλει έξω, συζητάμε κόσμο για μία θέση. Έρχονται 5-10 άνθρωποι, οι οποίοι καταρχήν θα τους δούμε, θα μελετήσουμε τα βιογραφικά και θα ξεχωρίσουμε, φαντάζομαι, κάποια τα οποία μας κάνουν περισσότερο. Αν σε αυτά τα 4-5 βιογραφικά υπάρχει ένας άνθρωπος που πρόσκειται πιο κοντά στην εταιρεία για κάποιους λόγους, νομίζω ότι είναι ευνόητο και δεν έχει κάτι κακό πάνω του να πάμε σε αυτόν τον άνθρωπο, στην επιλογή αυτού του ανθρώπου. Βέβαια, ξαναλέω, οι άλλες προϋποθέσεις να είναι ίδιες. Χάρη προς τον άνθρωπο αυτόν να μην γίνει. Μάλιστα. Άρα απαντήθηκε η ερώτηση. Ναι. Και τι θα ήταν καλό, ας πούμε, πώς θα ήταν καλό να κινηθούμε για αρχή, να ξεκινήσουμε να στέλνουμε, ας πούμε, σε όλες τις εταιρείες βιογραφικό, να ψάξουμε μέσω π.χ. LinkedIn ποιες θέσεις έχουν ανοίξει. Τι μας προτείνετε εσείς, είναι καλό να υπάρξει ένα μεταπτυχιακό, είναι, ας πούμε, κάτι εξτρά το οποίο μπορούμε και να το κάνουμε λίγο πιο μετά. Θέλει να απαντήσει κανείς αυτήν την ερώτηση? Ναι, Δράγανα, ναι. Λοιπόν, μεταπτυχιακό πάντα είναι ένα πλάς. Δεν θα είναι ποτέ κάτι αρνητικό. Δεν θα το κοιτάξει ποτέ κάποιος με αρνητικό τρόπο. Όμως, είναι για μένα, όταν μου έρχεται ένα βιογραφικό, εγώ δεν βλέπω μόνο το ακαδημαϊκό κομμάτι. Γιατί βλέπω συχνά CVs που έχει κάνει κάποιος 2 πτυχία και 2 μεταπτυχιακά και 0 εμπειρία. Αυτό δεν είναι πολύ καλό. Δηλαδή, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ακαδημικό background, προφανώς, αλλά επίσης αυτό που μετράει πάρα πολύ είναι να κάνετε διάφορα πράγματα πέρα από καθαρά σπουδές. Γιατί δυστυχώς ο κόσμος αλλάζει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και το εκπαιδευτικό σύστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο, δεν προσαρμόζεται τόσο γρήγορα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι δυνατόν. Και τώρα με αλλαγές της τεχνολογίας, digitalization, διάφορα καινούρια που έρχονται, αναγκαστικά αυτά τα πράγματα είναι κάτι που εταιρείες το θέλουν. Σπάνια το βρίσκεις σε ένα ακαδημαϊκό χώρο, οπότε είναι καλό οι άνθρωποι να βάλουν και λίγο, ειδικά οι νέοι, να βάλουν και λίγο focus, να κάνουν μικρά certificates, μικρά courses που τώρα υπάρχουν online, γιατί αυτά επίσης φέρουν πολύ μεγάλη γνώση και καινούρια πράγματα που δεν υπάρχει σε ένα κλασικό curriculum σε ένα σχολείο. Ό,τι αφορά το πώς αρχίζεις, δεν θα λέγω ότι είναι καλό να στείλεις σε όλες τις εταιρείες, γιατί πρέπει και εσύ να καταλάβεις τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει. Γιατί και σε κάθε εταιρεία ναυτιλιακή θα σε ρωτήσουν γιατί εμείς, επειδή είμαστε ναυτιλιακοί, πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο λόγο. Οπότε και εκεί όταν στέλνετε βιογραφικά, έτσι απλά όχι μόνο στις ναυτιλιακές, σε ό,τι η εταιρεία στέλνετε, είναι καλό να υπάρχει και μια περιγραφή γιατί. Και τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι η εταιρεία μπορεί να σας προσφέρει και τι είναι αυτό που εσείς μπορείτε να προσφέρετε στην εταιρεία. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να βάλετε, να κάνετε προσοχή, όχι απλά να στέλνετε βιογραφικά όλα ίδια παντού. Δηλαδή και εκεί θέλει, γιατί και εταιρείες όταν έρχεται ένα email που βλέπει κάποιος ότι αυτό το email είναι γραμμένο για αυτή την συγκεκριμένη εταιρεία, με άλλη προσοχή θα διαβαστεί αυτό το βιογραφικό ή αν βλέπουν ότι απλά ήμασταν μια εταιρεία μαζί με άλλες 25 που απλά κάποιος ήταν βιογραφικό επειδή είναι στη λίστα με ναυτιλιακές εταιρείες. Και πολλές φορές, καμιά φορά, πρέπει να είστε και λίγο θαραλέοι. Απλά να κάνετε και follow-up. Έχω την περίπτωση μιας κοπέλας η οποία ήθελε να πάει να δουλέψει την καθημερινή.
Πήγε λοιπόν στην καθημερινή, συνάμενη κουνάπενη, τη σταμάτησαν security στην είσοδο, αν δεν σου λέει το βιογραφικό, να κάνω πρακτική δωρεάν. Καλά, τη λέει, δώσ' το μανδάμ, άντε γεια, θα σας ενημερώσουμε. Μετά από 15 μέρες στέλνει email από την καθημερινή, να τη δει σε interview, ο ίδιος ο managing editor της καθημερινής, εντάξει, Παπαχελάς. Το κορίτσι δεν το είδε το email που τη στείλανε και πήρε τηλέφωνο και τη λέει: Ακανώ με μετά από 10 μέρες. Πήρε τηλέφωνο μετά από 12 μέρες. Λέει: Ξέρετε, λέει, έλειπα και δεν το είδα το email. Ευχαριστούμε, τη είπαν και την προσπεράσανε. That's it. Δηλαδή, συν Αθηνά και χειρακίνη. Έτσι. Ναι, 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 Αντώνη. Μια απλή ερώτηση. Για να μάθουμε μαθηματικά, τι πρέπει να κάνουμε, να λύσουμε ασκήσεις. Θέλω να πω, αν θέλετε πραγματικά να προχωρήσετε, προσπαθήστε να ανακατευθείτε με προβλήματα, πρακτικά προβλήματα της δουλειάς. Στο Πανεπιστήμιο μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά ο πρακτικός χώρος εφαρμογής μας μαθαίνει επίσης πάρα πολλά. Και προσέξτε να, μέσα από τη δουλειά σας, θα σας πω ένα παράδειγμα. Το τεχνικό τμήμα μπορεί πρωτογενώς να ασχολείται με να λύνει προβλήματα, μπορείτε να ασχολείται με το να μην υπάρχουν προβλήματα και μπορεί να ασχολείται με το να βελτιώνει τα πράγματα στο πλοίο. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή σπουδές πρέπει να τελειώνουν και να ασχολούμαστε με το καθαρά πρακτικό κομμάτι της δουλειάς μας. Λοιπόν, επειδή θα φύγουμε εκτός χρόνου, θέλω. Ναι. Ναι, λίγο σύντομα, ναι, και πρέπει να πει και ο Αντρέας, ναι. Ναι, ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχουμε δει πάλι βιογραφικά. Το θέμα είναι τι θέλεις πραγματικά να κάνεις κιόλας. Γιατί έχουμε δει βιογραφικά και έρχονται. Και καλά να είναι διπλανά τμήματα, ας πούμε, να είναι SQE και να είναι και vetting, που έχουμε κοινά κομμάτια. Αλλά έχουμε δει άνθρωπο να στέλνει τη μία εβδομάδα στο purchasing και την επόμενη εβδομάδα στο crewing. Άσχετα τμήματα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα να μπει στην ναυτιλία, είναι πού θέλεις να μπει, πού έχεις κατευθυνθεί, τι σπουδάς, τι είναι αυτό που σε τραβάει, τι είναι αυτό που θες να ξεκινήσεις να κάνεις. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αντρέα. Ναι. Και εγώ συμφωνώ και με την κυρία Τζέλασιτς εδώ που είπε, ναι, αρέ, και σε όλους απευθύνομαι. Και αυτό που μετράει και θα δείτε στη ζωή σας, το είπε και η κυρία πριν ως ομιλητής, είναι υπομονή. Μη βιάζεστε. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι β' τώρα και να θέλεις να βγεις στο γραφείο ή να θέλεις να ταξιδέψεις. Πρέπει να ξέρεις τι θέλεις. Θέλεις να ταξιδέψεις, θα ταξιδέψεις, θα γίνεις α. Αν θα γίνεις α, θα μπορείς να μιλάς στους α. Αν βγεις στο γραφείο β και έχεις συνάδελφους α, θα σε κοιτάνε όλοι έτσι. Αυτό είναι real life. Σας τα λέω τα πράγματα ως έχουν. Άρα αυτό που θέλετε είναι να έχετε επαγγελματικό ήθος στη ζωή σας. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχετε και η αφοσίωση σε αυτό που κάνετε. Τίποτα άλλο. Και όλα θα έρθουν. Με υπομονή όμως. Και ξεκάθαρους ρόλους. Τι θέλετε να κάνετε. Δεν στέλνετε ένα βιογραφικό εδώ. Όταν ξεπεράει το HR, ξεπεράει Head of Departments και έρχεσαι και σε βλέπουμε, ας πούμε, ρωτάμε τα παιδιά γιατί να σε πάρουμε. Και ρωτάμε παιδιά τώρα από 25 μέχρι 30 χρονών. Γιατί να σε πάρουμε. Τι θα μας δώσεις. Εντάξει, μπορεί να είσαι καλός, μπορεί να έχεις 15 MBA, μπορεί να έχεις 15 πτυχία. Σε εμάς τι θα κάνεις, τι θα μας δώσεις. Και δεν ξέρουν να απαντήσουν. Και εκεί βλέπεις ποιος θέλει τη δουλειά και ποιος είναι έτοιμος και ποιος δεν είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε το πάνελ, γιατί θα φύγουμε εκτός χρόνου, θέλω ο καθένας από εσάς να δώσει μία πρόταση. Πάντα μου αρέσει ο Καπταδημήτρης Ασλάνου που λέει: Εμείς δεν συμβουλεύουμε, προτείνουμε. Θα θέλω να δώσετε μία πρόταση λοιπόν στα νέα παιδιά που θέλουν να μπουν στον χώρο της ναυτιλίας. Τι έχετε να τους προτείνετε, Μανώλη. Πάση δυνάμει, με όλη σας τη δύναμη, με όλους τους τρόπους μπορείτε να το κάνετε. Το είπαν όλοι εδώ οι φίλοι στο πάνελ. Θέλει τσακαλίκι, θέλει να είστε και του λιμανιού και του σαλονιού, να μπορείτε δηλαδή και ακαδημαϊκά να έχετε μια προσέγγιση, αλλά και πρακτικά να έρθετε στα βιογραφικά, τα οποία είναι πλέον κοιτάνε λίγο πιο βαθιά και θέλουν να δουν και εμπειρίες, δεξιότητες και γνώσεις, έτσι. Και να είστε διατεθειμένοι να δουλέψετε. Καμιά φορά, κουβεντιάζουμε πολλές φορές διάφορα, πολλή ώρα και μερικές λέξεις σου μένουν ή δεν τις χρησιμοποιείς εσύ, τις ακούς από άλλες και λες, μου ξέφυγε. Νομίζω ότι η εργατικότητα είναι και η επιμονή και η υπομονή και το τσακαλίκι είναι αυτά τα οποία πρέπει να έχετε. Ζαχαρούλα. Μου κλέψατε την πρόταση. Υπομονή και επιμονή. Ναι, τα ξέχασα εγώ πριν και μου τα θύμισε. Υπομονή, επιμονή,
Και μη φοβηθείτε τη δουλειά που σας δίνουν. Να την πάρετε και να την πάτε ένα βήμα παραπέρα. Να αποδείκνετε κάθε μέρα ότι μπορείτε να κάνετε αυτό και κάτι καλύτερο. Και αυτό στο μέλλον θα σας ανταμείψει, θα σας γυρίσει πίσω πολλαπλά. Αντώνη. Αν αγαπάτε την επιστήμη, γιατί η θάλασσα σήμερα γίνεται πολύ επιστημονικό πεδίο και την περιπέτεια και έχετε συνέστηση της παράδοσης των Ελλήνων, ελάτε σε εμάς. Δραγάνα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας περάσω και να σας δώσω μια πρόταση είναι ότι παλιά μια ικανότητα είχε το κύκλος ζωής 20-30 χρόνια. Οπότε όταν κάποιος μάθαινε κάτι, για επόμενα 20 χρόνια ήξερε να κάνει αυτό το πράγμα. Σήμερα είμαστε σε μια ήρα που η ικανότητα αρκεί 5 χρόνια και μετά είναι obsolete, πώς το είναι στα αγγλικά. Οπότε, να είστε έτοιμοι να ξεχνάτε τα παλιά, όχι όλα, προφανώς, και να μαθαίνετε εύκολα καινούρια. Να μην κολλάτε με αυτό που έχω μάθει πριν 10 χρόνια, έτσι με μάθανε. Εποχές αλλάζουν, ταχύτητες αλλάζουν, να έχετε ανοιχτό μυαλό και θέληση για μάθηση καινούρια πράγματα. Αυτό. Αντρέα. Εγώ, αν ξεκίναγα τώρα σαν και εσάς, που βλέπω τον εαυτό μου πριν 35 χρόνια, εδώ απέναντι, δεν θα άλλαζα τίποτα στη ζωή μου. Τίποτα απολύτως. Σε όλα. Και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά. Άρα και εσείς το ίδιο πρέπει να κάνετε, να κοιτάτε μπροστά. Τώρα, πού θα είναι η ναυτιλία μετά από 5, 10, 15 χρόνια, 20, δεν ξέρουμε πού θα είμαστε κι εμείς. Προχωρείτε με πολλή επιμονή, υπομονή και αφοσίωση σε αυτό που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους πάνελις. Ένα θερμό χειροκρότημα.